Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Ξεκίνησε δυστυχώς η σχολική περίοδος, το σχολικό έτος, και την πρώτη μέρα δεν υπήρχαν λεωφορεία να εξυπηρετήσουν τους μαθητές. Αυτό όμως δεν ήταν το μόνο. Βλέπουμε ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση των δρομολογίων, με αποκορύφωμα τη διαμαρτυρία των γονέων, τη σημερινή διαμαρτυρία. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της καθυστέρησης από πλευράς της Περιφερειακής Αρχής, από πλευράς των ερετών, έτσι ώστε να γίνει η διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού και να προκύψουν οι μειοδότες. Αν και η υπηρεσία, αν και οι υπάλληλοι είχαν εγκαίρως ολοκληρώσει τις εισηγήσεις τους από το Μάιο, εν τούτης οι εισηγήσεις τρεις φορές επιστράφηκαν πίσω για διορθώσεις σύμφωνα με τη βούληση την πολιτική βούληση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να παρέλθει ο χρόνος και τελευταία στιγμή να προκύψουν όλα αυτά τα προβλήματα και δυστυχώς η διαχείριση όλων αυτών είναι απαράδεκτη από την Περιφερειακή Αρχή. Οπότε εκτιμάτε δηλαδή ότι αν είναι νωρίτερα, αν το Μάιο, όπως γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια, περνούσε το θέμα από τις επιτροπές, σήμερα δεν είχαμε φτάσει εδώ. Δεν είναι θέμα αλλαγής νομοθεσίας, απλά είναι θέμα καθυστερήσεων. Είναι 100% θέμα καθυστερήσεων και αλλαγών των διαδικασιών και των προδιαγραφών που είχαν για να βγει ο διαγωνισμός. Θέλοντας, εν πάση περιπτώσει, να αμβλύνουν όλες τις γωνίες και να αφήσουν όλες τις πλευρές ικανοποιημένες. Δυστυχώς, κάποια πράγματα δεν γίνονται έτσι όπως τα θέλουμε. Πρέπει να γίνονται έγκαιρα, οι προθεσμίες να τηρούνται. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες είχαν απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς, όμως, η ανικανότητα και η αδυναμία επίλυσης τόσο σημαντικών θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά ιδιαίτερα των μικρών μαθητών αλλά και των μεγαλύτερων, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί μόνο προβλήματα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς συνάμα και σε όλη την κοινωνία μας. Με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχει βρεθεί λύση το θέμα και υποθέτω δεν έχει περάσει και από τα αρμόδια όργανα, πότε βλέπετε ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση? Κοιτάξτε, το θέμα έχει περάσει με διάφορες διαδικασίες, με διαδικασίες ταχύτατες για να καλυφθεί, εν πάση περιπτώσει, αυτή η τεράστια καθυστέρηση. Αλλά η καθυστέρηση του διαγωνισμού είχε σαν αποτέλεσμα όλο αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκτός των άλλων υπάρχουν και δρομολόγοι άγωνα, δηλαδή δρομολόγια τα οποία δεν υπήρχαν ενδιαφερόμενοι. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της καθυστέρησης, γιατί δεν μπόρεσε έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να οργανωθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψουν όλες τις ανάγκες που υπήρχαν μέσα στη διαδικασία του διαγωνισμού. Αυτό είναι στην εισαγωγικά ικανότητα της Περιφερειακής Αρχής το πόσο σύντομα θα αντιδράσει ή όχι, αν και ο χρόνος πια δεν είναι υπέρ, είναι κατά, έτσι ώστε να καλυφθεί αυτό το κενό.